πράγματα μέσα σε αυτό το Μάιο, τον περίεργο Μάιο. Ας το μην το διαβάσεις, ας το αργότερα. Λοιπόν, σήμερα η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στον τοξότη, μας αλλάζει τα σχέδια. Κάνει ένα τρίγωνο με τον ουρανό, που σημαίνει ότι πάρα πολλά σχέδιά μας μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη, γενικότερα. Έτσι λοιπόν, για τους κρυούς που ο ουρανός έχει φύγει και είναι στο μετέχμιο, επηρεάζει μόνο εσάς των τελευταίων ημερών, έχετε μία επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, θα αλλάξουν τα σχέδιά σας. Έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, εκεί τον Απρίλιο 8-10 του μηνός και των πρώτων ημερών. Ξέρετε ότι αυτόν τον καιρό πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. Τα οικονομικά σας ευνοούνται και αυτόν τον καιρό θα δείτε πολλούς φίλους, θα κάνετε μικρά ταξιδάκια με αγαπημένα πρόσωπα. Τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους ίσως να καθυστερήσουν. Εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, τέτοια θέματα μπορεί και να καθυστερήσουν λίγο. Για τους ερωτικούς, πολύ ερωτικούς ταύρους, αυτός ο καιρός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τις πρώτες μέρες θα δείτε αλλαγές που δεν περιμένετε. Ειδικά εκεί τα μέσα Μαΐου, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Αυτοί που έχετε περίπου γενέθλια αυτές τις μέρες, παίρνετε μια σοβαρή απόφαση, ενώ άλλοι αποκηρύσουν το παρελθόν και κάνουν κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο μπαίνει στη ζωή σας. Τα οικονομικά θα ευνοηθούν, ενώ ο Δίας απέναντί σας ευνοεί σχέσεις και συνεργασίες. Με κάτι μετανιώνετε, κάτι θα φτιάξετε, κάποια αλλαγή θα κάνετε. Για τους διδύμους, πολλοί φίλοι είναι κοντά σας ή η κοινωνική ζωή και η συλλογική δουλειά λέει πάρα πολλά. Σήμερα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, οι σχέσεις και συνεργασίες θα κάνετε κάποιες συζητήσεις, ενώ η Αφροδίτη σας δίνει μεγάλη γοητεία. Αν είστε 5-6-7, ειδικά μες στο Σαββατοκύριακο, προσέχετε, μην σας εξαπατήσουν. Μπορεί να ζήσετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ ωραία κατάσταση, μια πολύ ωραία πρόταση, την οποία όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Τις τελευταίες μέρες θα έχετε μια αλλαγή πολύ σημαντική και πολύ θετική. Τα καρκινάκια μας αυτόν τον καιρό, πέρα από τα άλλα θέματα που τους απασχολούν, μυστικές συνεργασίες, μυστικές σχέσεις, φίλοι σας απασχολούν, σήμερα ένα θέμα που έχει σχέση με την εργασία ή την υγεία θα έχει μία απρόβλεπτη εξέλιξη. Ο Δίας ακόμα προετοιμάζει για σας καινούργια πράγματα. Αν θέλετε ένα παιδάκι να έρθει στη ζωή σας, ένας έρωτας, τον προετοιμάζει ο Δίας. Ενώ το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και φίλους, οι οποίοι είναι σημαντικοί, όπως η Δόνας για σας αυτό τον καιρό είναι σε μια καλή θέση, που σημαίνει ότι ένα όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, 5-6-7 Ιουλίου, κάπου εκεί. Και θα το δείτε πολύ σύντομα, όταν κάνει και ο Δίας όψη με αυτό. Ένας έρωτας, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα όνειρο που έχετε, και αν είστε καλλιτέχνες μπορεί να έχετε θαυμάσια αποτελέσματα. Λιονταράκια της πρώτης μέρας, για προσέχετε, ο ουρανός σας αναφέρνει αλλαγές στην επαγγελματική και κοινωνική σας ζωή. Οτιδήποτε έχει σχέση σήμερα με τα αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να έρθουν πιο κοντά σας αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, ενώ προγραμματίζετε ταξίδια, επαφές, συμφωνίες.